Ο καθηγητής ο κύριος Μπουλατζάς, μέλος του Σωματείου Όλυμπος και της Διοίκησης, να πάρει το λόγο. Η γνώση είναι αγαθό. Δεν διαφοροποιείται, δεν μοιράζεται, δεν κληρονομείται. Αποκτάται με πολύ πόνο και πολλή δουλειά. Είναι αρετή, αλλά δεν είναι χάρισμα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη γνώση και τη διαχείρισή της. Η γνώση είναι η ασφαλής και αντίστοιχη προς την πραγματικότητα σύλληψη ενός πράγματος και των σχέσεων αυτού με το περιβάλλον. Which correspond είναι to reality. Η διαδικασία της αντίληψης και νόησης. It is the perception η συλλογική διανοητική που φέρνει στη σύλληψη της σχέσης ενός πράγματος με ακριβώς το περιβάλλον. Είναι η γνήσια, η μόνη μας είσοδο και βάση της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων. Ο δικαιολόγος για την αλήθεια, τη συμφωνία με την πραγματικότητα και τη μη λανθασμένη γνώση. And not false knowledge. Οι γνώσεις και η απόκτησή τους οφείλονται knowledge στη μελέτη, and its acquisition are due to study, την παρατήρηση, observation, την αντίληψη, perception, memory, την μνήμη, judgment, την κρίση, and generally function in the mental abilities of each person. Της νοητικής ικανότητας του κάθε ατόμου. Observation and empiricism lead to knowledge, but are very γνώσεις. Limited in scope. Αλλά all life experience study of knowledge changes the structure of the personality, in particular as regards the emotional and mental aspects, and intellectual cerebral knowledge leads to infinity and determines, on the one hand, scientific knowledge, and on the other hand, the sociability of man determining communication and behavior. Η φιλοσοφία δηλώνει την πραγματική της προσπάθεια και τον αγώνα του σκεπτόμενου όντως. Η φιλοσοφία είναι η τέχνη και τεχνική που με μεθοδικότητα ερευνά τον κόσμο and discovers the truth using the innate and fixed human tendency for knowledge. This is what led Aristotle to conclude that all men by nature desire to know. This quest for truth, which philosophy desires, would make Plato declare that the passion for philosophy is the sense of wonder, thavmazin. These positions of the two giants of the global intelligentsia will lead much later to the wealth of sociology of education, to consider the urgency of the educational process, and to insist on the production process and knowledge transfer. From the late 19th century and early 20th century, κοινωνιολόγοι όπως ο Λέστερ Ουόρντ και άλλοι θα διδάξουν και θα δηλώσουν την κοινωνιολογική ανάλυση που στρέφεται στην παραγωγή κοινωνιολογικών γνώσεων, ανεξαρτήτως και πέραν της όποιας επιστημονικής ή μη χρησιμότητας και εφαρμογής. Αυτές οι κοινωνιολογικές γνώσεις αποτελούν ένα ολόκληρο κλάδο που μελετά και συντελεί στην παραγωγή και ανάπτυξη γνώσεων και στον καθορισμό απλών ή χαρακτηριστικών μορφών σκέψης που θα οδηγήσουν σε άλλες γνώσεις. Προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εκεί που επί του επιστητού τόσο η προσοκρατική όσο και η εσωκρατική περί την έννοια της αληθείας διερευνώντης. Από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα, με πειθαρχημένο τρόπο συστηματοποιούν το εύρος των γνώσεων και το ονομάζουν επιστήμη. Έτσι κατορθώνουν να ελέγξουν όσο πιο μεθοδικά και λεπτομεριακά μπορούν τα σύνορα των ομοειδών φαινομένων τα οποία εν συνεχεία απομονώνουν, αξιολογούν και ερευνούν και τα οποία αναγάγουν σε αυτοτινή αντικείμενα έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως λίγο πρωτόγονο και ίσως λίγο αναρχικό, πάντως με οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρουν μηνύματα από το ένα υποκείμενο στο άλλο, με τη χρήση σημείων και συμβόλων και δημιουργούνται οι διάφορες επιστημονικές διαιρέσεις, σχολές, ήδη, όπως θέλετε πείτε. Είναι όμως τα πρωτόλια της δημιουργίας των επιμέρους επιστημών, οι γνώσεις και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται δημιουργούν
τη με νοηματικό περιεχόμενο, τη μεταφορά του εξειδικευμένου νοήματος που ενδεχομένως θέλει και δύναται να μεταδώσει το υποκείμενο, το πώς στο υποκείμενο δέκτης. Αξίζει να σημειωθεί τη μεγάλη ποικιλία και πολυμορφία που κυριαρχεί ως προς τη βάση της διαιρέσεως των επιστημών από τα αρχαιότητος έως σήμερα και που γενικώς έχει γίνει αποδεκτή από τους πολλούς αξιόλογους και αξιόπιστους ερευνητές. Ο Πλάτων λαμβάνει ως βάση με την οποία κοινωνεί ο νους του παρατηρητή μετά του επιστητού και διακρίνει δύο κόσμους. Τον ορατό και τον νοητό, όπου ο πρώτος γίνεται αντιληπτός μέσω του αισθήσεων και ο δεύτερος μέσω του λογικού, δηλαδή με τους κανόνες εκείνους και τις αρχές του διέπου, νοχή, σκέψη, όπως αναφέρει ο Γίκας. Του ορατού κόσμου τα αντικείμενα ή πράγματα ή εικόνες πραγμάτων, το δε νοητό κόσμο αποτελούν οι εκδοχές και οι ιδέες. Ο Αριστοτέλης θεωρεί την φιλοσοφία ως το σύνολο των επιστημών και επιδιέρει την κάθε φιλοσοφία. Η επιστήμη σε θεωρητική, παραγωγική και πρακτική. Η θεωρητική της οποίας ο σκοπός, ο μόνος σκοπός και στόχος είναι η γνώση της αλήθειας. Η παραγωγική επιστήμη τίνει στην ανάδειξη σταθερά προϊόντων γνώσεως και τέλος η πρακτική αποβλέπει τη στηρίζηση πράξεων που επιτυγχάνουν το αγαθό εξού και περιλαμβάνει την ηθική που αναφέρεται στο αγαθό του ατόμου και στην πολιτική που αναφέρεται στο γενικό αγαθό. Τόσο η προσοκρατική που ασχολήθηκε με τον κόσμο στο σύνολό του, από το θαυμί του Πυθαγόρα ως τον Εμπεδοκλή και τον Δημόκριτο, και χωρίς να είναι μονιστές, διακρίνονται για τον πλουραλισμό των ιδεών του και την απέραντη χρήση τους στο σύνολο του κόσμου. Αναλύονται ακουστικά και οπτικά σύμβολα ή σημεία και ερευνούν τα νοηματικά περιεχόμενά τους. Οι φιλόσοφοι των 5ου και έως και 2ου αιώνα συνεχίζουν την αναζήτηση του τέλειου και ιδανικού. Τα διακρίνουν το ιδανικό από το πραγματικό, γιατί μόνο σαν ιδέα τη τελειότητα μπορεί να συλληφθεί. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός αριστοτελιστής, προσδιορίζει τη θρησκευτική σκέψη ως σχέση πίστεως και γνώσεως και ορθολογικού στόχου της Αποκαλύψεως. Σήμερα όμως, ο λόγος έχει παροπλιστεί. Τα ιδανικά έχουν εκλείψει, η ηθική έχει παραμεριστεί, η αλήθεια έχει αντικατασταθεί today, however, reason has been disarmed. The ideals have disappeared. Morality has been cast aside. The truth has been replaced by materialistic determinism. And the ancient Greek kalos kagathos, the good and the noble, sacrificed to the common good, and the general good is replaced by communication. Knowledge is restricted to the evolution of technology and science, progresses in research centers. A new software snatched from the external similarities of the facts or made symbols and tried to apply the properties of laws with categories of phenomena to completely different phenomena and realities. Η γεωστρατηγική και γεωπολιτική συμβιβασμοί, η επιβολή του ισχυρού στον αποστάτευτο, η νομοτελειακή κατάληξη του αντικειμένου. The imposition of strong on the unprotected is the deterministic outcome of the wrong. Μια πραγματεία πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας για την επίδραση του κλίματος πάνω στο χαρακτήρα των λαών και για τις παρατηρήσεις του ως προς το διαχωρισμό των εξουσιών κατά τη διακυβέρνηση. Ο αντικειμενικός σκοπός του βιβλίου του είναι να εξετάσει όλες τις σχέσεις. Συμμετείζουν δε αυτές όλες μαζί αυτό που ονομάζουμε το πνεύμα των νόμων. Χωρίς τη γνώση, ποιος θα αποφανθεί τι είναι δίκαιο και τι άδικο; Ποιος θα υποστηρίξει το ιδανικό, το ηθικό, το αγαθό; Κανείς. Ξέρετε γιατί; Γιατί είναι επικάθαρση. Σκεφτείτε το τέλος της αριστοτελικής τραγωδίας που απαλλάσσει τη γη στους επόλων ημών από τη φρίκη την τραγική συναισθημάτων της συγχώρεσης, της συμπόνιας, διελαίου και φόβου περαίνεται εν των κοιούτων παθημάτων καθαρήν. Το καθήκον είναι μια εσωτερική υποχρέωση που την επιβάλλει η συνείδηση καθενός εξ ημών.
This task is an internal requirement to impose on the conscience of every one of us. Now, an external coercion which we comply with in any case, without having understood the compulsion, since we are conditioned to its legalistic moral character. In the emerging new world order, I did not find any news, since historically what is repeated, depending on the volume, is the strength and the will of the new. New alliances develop geostrategically. On that, our eminent colleagues will speak in view of the national interest of each. Ενώ η ελεύθερη βούληση καθυποτάσσεται στις τεχνικές και γεωστρατηγικές πολιτικές ή στρατιωτικές επιδιώξεις που εξυπηρετούν τα υποκείμενα συμφέροντα. Αλλά η ελεύθερη βούληση εδράζεται στις γνώσεις και στην ορθολογιστική εκτίμηση της κρατούσης κοσμοθεωρίας και όχι στην εθνική ή προσωπική κρίση και υποκειμενική αξιολόγηση του ισχυρού. Μου έρχεται στο νου η μέση και η νέα στοά που ακολουθεί τη στοά του στοικισμού, όπου η αναφορά στη φιλοσοφία, δηλαδή στη γνώση, ζητά να του παρασταθεί του ανθρώπου, δηλαδή, γύρω από τις πρακτικές ανάγκες της ζωής του και τον τρόπο αποκατάστασης της ψυχικής του γαλήνης. Αυτή και μόνο η αποζήτηση του ανθρώπου οδηγούν στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών και στην κοσμογονική άνθεση της ηθικής φιλοσοφίας. Οι κύριοι εκφραστές της μέσης και νέας στοάς, cosmogonic flourishing of moral philosophy, κατά σειράν διαπιστώνουν τις υποχρεώσεις των ανθρώπων έναντι του Θεού, Panaetios and Posidonias, και της κοινωνίας, διότι αυτή η σχέση της ατομικής με την κοινωνική φύση χαράζει τα όρια της ατομικότητας. Ελευθερία Ποσειδόνιος, πολυμερέστατος και εκπληκτικός γνώστης της ελληνικής και της ανθρωπικής σοφίας, Posidonias, παρατηρεί και δίνει αποτέλεσμα. Μας παραδίδει την θεωρητική και εμπειρική σκέψη, την παρατήρηση του ιδίου στην ιστορική παράδοση και την αυτοκρατία και το πνευματικό ενιαίο του ορθολογισμού με το λογικό. Ο Ποσειδόνιος, κατά την γνώμη μου, άφησε μια μεγάλη κληρονομιά κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, την αναφορά του στην κοινωνική φύση του ανθρώπου και το κήρυγμά του για την αγάπη στο συνάνθρωπο. Preaching about loving your fellow man, η εξέβρεση του εσχάτου λόγου, if science, και ιδεών και πραγμάτων και αλήθεια, σημαίνει η σύλληψη της απόλυτης γνώσης, δηλαδή της αποκάλυψης της πρωταρχικής αιτίας του παρεκάστοτε πράγματος ή φαινομένου. Ο Αριστοτέλης πάλι συμπληρώνει «ουκ εις μεν δε τανηθές ανεφθείς αιτίας». There is not the truth without its cause. Then we come to where Descartes speaks of simple knowledge and scientific knowledge and determines if the simple, that interdisciplinary in, because it's no mental anxiety in constant research to promotion of knowledge, the great thinker Descartes, in the reduction of the unknown to the known, inexplicable to interpreters, etc. The purpose of science consists in the search for truth in the presentation of the laws. Hegel considers the principal object of knowledge the idea. The philosophy that refers to this idea is called logic. Comte recognizes as fundamental the kind of positive mental data stemming from the investigation and management of the perceptible world. This finding, therefore, in this short report on the truth and knowledge of Greek literature till the Enlightenment, we conclude that intellectual qualities may be infinite, but let us select the first three, judgment, will, and feeling, and that they meet the truth. Goodness and the beautiful, we will find that these objects track the principle of all the sciences and arts. I will conclude with the words of Giampattista Vico, stating the nature of people, saying, quote, people in the beginning want to get rid of slavery and crave equality. Later, they seek, by all possible means,
to overcome those who are their equal. Finally, they look for a way to be above the law. Examples were provided by the anarchists or the promiscuity of democratic states, the worst real form of tyranny, where the tyrants are as many as there are wandering, insolent, and unwashed on city streets. From G.B. Vico's excellent work, The New Scientific Knowledge, and the amazing introduction and translation by George Kandrotis. Do we end up somewhere? And where? In my humble opinion, in one option. War. The question is, what war will we choose? Weapons or knowledge? The use of weapons or the management of knowledge? That is the question. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πουλαντζά.